σας, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Διονύσης Ατζαράκης και πολλοί μπορεί να με γνωρίζετε ως τον αδερφό αυτού του παιδιού από εκείνο το viral βίντεο, ο οποίος ήταν τόσο ενθουσιασμένος με τον υπολογιστή του. Πώς σε λένε? Μόνο Ατζαράκη. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τους υπολογιστές? 2 χρόνια. Τι υπολογιστή έχεις? 46%. Και όχι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την υπόλοιπη ζωή του. Εκτός από υπολογιστές, τι άλλο κάνω? Τι κομπή έχεις? Εκτός από υπολογιστές. Ναι. Αυτά κύριε, εντάξει. Ναι, αυτός είναι ο αδερφός μου. Και αυτή είναι η μοναδική δουλειά του στις OBs. Και παίζει αυτό το βίντεο να έχει πιο πολλά views από κάθε επεισόδιο συνέλθεται. Αφού το βγάλαμε λοιπόν και αυτό από τη μέση, ας ξεκινήσουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα στον αγαπημένο μας τράκτορα. Η δύναμη, η ταχύτητα και οι εντυπωσιακές επιδόσεις τον κάνουν ίσως τον πιο γνωστό τράκτορα στον κόσμο. Διονύση, είπες τράκτορα. Ναι. Έπρεπε να πεις πράκτορα. Είπαμε θα κάνουμε αφιέρωμα στον πιο γνωστό πράκτορα, τον James Bond. Ναι, βέβαια. Τι νόμιζες ότι έκατσα και ετοίμασα αφιέρωμα για τράκτορες? Όχι, βέβαια. Να, εδώ έχω και το σενάριο. Ναι. Ο τριαξονικός πράκτορας James Bond έχει τεράστια αποθέματα ροπής, ισχυρό σύστημα πέδησης και μπορεί να μεταφέρει 8,5 τόνους από κακοποιούς στη δικαιοσύνη. Okay, θα χρειαστεί να ξαναδώ λίγο το σενάριο. Το πάμε άλλη μία σε λίγο. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Τα social media της εκπομπής είναι αυτά. Φίλες και φίλοι, με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω ότι σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα στον αγαπημένο μας πράκτορα, James Bond. Λοιπόν, για να προετοιμαστούμε για αυτό το αφιέρωμα, αποφασίσαμε να κάνουμε μαραθώνιο με όλες τις ταινίες του James Bond. Μία απόφαση που αποδείχθηκε πολύ λάθος. Έτοιμος. Έτοιμος. Τι γίνεται? Πόσο καιρό είμαστε εδώ? Όταν ξεκίνησε ήμουνα νέος. Δεν ξέρω ρε, δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα. Είχα δουλειές να κάνω, η μάνα μου είναι ακόμα στο αεροδρόμιο. Τι βλέπουμε? Γιατί είναι ο Ρότζερ Μουρ στο διάστημα? Και γιατί είμαστε ακόμα στο Ρότζερ Μουρ? Φεύγω. Α, το πόδι μου, έχει πιάσει το πόδι μου. Έχει πιάσει το πόδι μου. Ναι, είναι 26 ταινίες. Το να κάνεις μαραθώνιο James Bond είναι οριακά δυσκολότερο από το να κάνεις πραγματικό μαραθώνιο. Τώρα, ο χαρακτήρας του James Bond είναι ένα δημιούργημα του συγγραφέα Alexander Fleming, Ian Fleming. Ο Alexander ανακάλυψε την πενικυλίνη, η οποία είναι και το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα που ανακάλυψε ποτέ ένας Fleming. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ένα μπράβο στο Φλεμιγκέικο που γενικά δεν τα πήγε και άσχημα. Τώρα, ο James Bond σαν χαρακτήρας είναι σαν το χιούμορ μου, γιατί θα τον χαρακτηρίζαμε φλεγματικό, με ιδιαίτερη γοητεία στις γυναίκες και φυσικά έχει άδεια να σκοτώνει. Επίσης, όπως και το χιούμορ μου, έτσι και ο Bond συχνά γίνεται ενοχλητικός. Πολλοί μπορεί να τον γνωρίζετε και με το κωδικό του όνομα 007, που ακούγεται σαν κωδικός για υπεραστικό τηλεφώνημα. Συγκεκριμένα στη Ρωσία. Το ψάξαμε. Οπότε την επόμενη φορά που θα δείτε να εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας το 007, τώρα ξέρετε. Θα είναι είτε ο James Bond, είτε κάποιος που σας καλεί από τη Ρωσία με αγάπη. Ο λόγος που έχει κωδικό όνομα ο James Bond είναι πως πρέπει να κρατά την ταυτότητά του κρυφή, γιατί είναι μυστικός πράκτορας. Άρα πρακτικά το κωδικό όνομα για τον Bond είναι σαν το σαμπουάν για τον Μπογδάνο. Παντελώς άχρηστο, γιατί αν και μυστικός πράκτορας, ο Bond λατρεύει τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως και ο Μπογδάνος. Το πρώτο πράγμα που κάνει όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο ο Bond, συστήνεται με το πραγματικό του όνομα. My name is Bond. 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 James Bond. Σαν καλός μυστικός πράκτορας. Ο μόνος άνθρωπος που λέει πιο συχνά το όνομά του από τον Bond είναι ο Hodor. Hodor. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, ο James Bond έχει άδεια να σκοτώνει. Αλήθεια. Μπορεί να σκοτώσει όποιον θέλει νόμιμα. Και το κάνει.
Αβέρτα, έχει σκοτώσει περισσότερο κόσμο και από το 2016. Γιατί έβγαλε άδεια. Πήγε σε ένα ΚΕΠ, πλήρωσε το παράβολο, στήθηκε στην ουρά, υπέγραψε, μονογραφεί και ολογράφος και τώρα έχει άδεια να σκοτώνει. Γιατί πολλοί ασυνείδητοι εκεί έξω, ακόμα το 2016, σκοτώνουν χωρίς άδεια. Ή ακόμα χειρότερα, προσποιούνται πως έχουν άδεια για να είστε πιο συνεργάσιμοι ως θύματα. Πρακτικά, ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Εμείς εδώ γελάμε, όμως η αδειοδότηση στους σκοτωμούς δεν πάβει να είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό την επόμενη φορά που κάποιος σας σημαδεύει με καραμπίνα, μπαζούκα ή φλόμπερ, ζητήστε άδεια και όλα τα σχετικά έγγραφα. Hashtag σκοτώστε υπεύθυνα. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του James Bond είναι αμετανόητος γυναικάς. Σε αντίθεση με τον Bill Clinton που είναι μετανοημένος γυναικάς. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τη σχέση του Bond με τις γυναίκες. Αυτό είναι ένα pie chart ή αλλιώς διάγραμμα πίτα. Και αυτή είναι μια κανονική πίτα, το κολατσό μου. Δεν έχει σχέση με το αφιέρωμα, απλά ήθελα να το αναφέρω. Πάμε όμως πίσω στο διάγραμμα. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε μαρκάρει με κόκκινο τις γυναίκες που λένε όχι στο James Bond. Ας το δούμε από κοντά. Πιο κοντά. Αυτό εδώ το κόκκινο είναι η μία γυναίκα που έχει πει όχι στο James Bond, η Μάνι Πένι. Ένας χαρακτήρας που έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλές ταινίες της σειράς και η σχέση της με τον Bond έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Α, φλερτάρουν ασταμάτητα. Β, δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα μεταξύ τους. Κάτι που χαρακτηρίζει επακριβώς και τη δική μου σχέση με την Μέρι Σινατσάκη, αν εξαιρέσει το Α. Τώρα, μέσα από τις ταινίες, ανά τα χρόνια, γνωρίσαμε πολλά αξιομνημόνευτα Bond Girls, όπως τη Χάνι Ράιντερ, την Τατιάνα Ρωμάνοβα και την Τζιλ Μάστερτον. Χρυσό κορίτσι. Και φυσικά, μιας και μιλάμε για Bond Girls, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και την Τόνια Σωτηροπούλου, γιατί παντού υπάρχει ένας Έλληνας, πράγμα που λένε πολλοί Έλληνες. Η Τόνια εμφανίστηκε στην ταινία Skyfall, υποδιόμενη την... Συγγνώμη, συμβαίνουν αυτά στις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές. Μισό λεπτό να το τσεκάρω ξανά στο IMDb. Mm-hmm. Ναι, η Τόνια εμφανίστηκε στην ταινία Skyfall, υποδιόμενη την Bond's Lover, η οποία βρέθηκε στο κρεβάτι με τον Bond για ακριβώς 11 δευτερόλεπτα και μας έκανε όλους περήφανους. Δεν ξέρω γιατί. Έχω βρεθεί κι εγώ στο κρεβάτι με γυναίκα για 11 δευτερόλεπτα, δεν έκανα κανέναν περήφανο. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των James Bond, τα πολυάριθμα εφάνταστα gadget. Γιατί για τον James Bond το gadget είναι ό,τι για εμάς εδώ το budget. Απαραίτητο. Σε αντίθεση με εμάς όμως, ο James Bond έχει πάντα ό,τι χρειάζεται. Μιλάμε για gadget εξαιρετικά, όπως ας πούμε το αυτοκίνητο στην ταινία Die Another Day που γινόταν αόρατο. Μια ιδιότητα που έχει και το δικό μου αυτοκίνητο κάθε φορά που προσπαθώ να μπω στη Μεσογείο χωρίς προτεραιότητα. Και γενικά το καμουφλάζ ήταν πάντα σημαντικό στα gadget του Bond. Παράδειγμα, αυτό το μαγνητικό κλειδί που μπορεί να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και είναι καμουφλαρισμένο σε πιστωτική κάρτα. Βέβαια, μια απλούστερη λύση θα ήταν να του δώσουν κανονική πιστωτική κάρτα και κάθε φορά που θέλει να ανοίξει μια πόρτα, να φέρνει κλειδαρά και να τον πληρώνει από την πιστωτική κάρτα. Και αφού μιλάμε για καμουφλάζ, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το φορτηγάκι με τον κόλλο αλόγου που ανοίγει και από μέσα βγαίνει ένα αεροπλάνο. Και τώρα ας προσπαθήσουμε μαζί να ξεχάσουμε την πρόταση που μόλις είπα. Πώς? Με μία πρόταση ακόμα χειρότερη. Σε μία από τις μεταμφιέσεις του, ο Bond χρησιμοποιεί το υπέρτατο gadget. Μια ψεύτικη, αυτοκόλλητη, τρίτη ρόγα. Και σε αυτό το σημείο να ζητήσω συγγνώμη από τους θεατές, αλλά μετά από αυτό που είδα, χρειάστηκε να βγάλω τα μάτια μου με πυρωμένο σίδερο. Ο Bond λοιπόν εδώ θέλησε να υιοθετήσει την ταυτότητα του κακοποιού Σκαραμαγκά, όντως, έτσι τον λένε, ο οποίος έχει τρεις ρόγες και είναι διαβόητος εκτελεστής που σκοτώνει εμψυχρό τα θύματά του, καθώς και τη διασκέδαση στο beach bar όταν βγάζει την μπλούζα. Και είναι μόνο ένας από τους πολυάριθμους εμβληματικούς κακούς των ταινιών Bond. Εμβληματικότερος όλων, ο τύπος από εδώ. Χαρακτηριστική φαλάκρα, ουλή στο μάτι και γάτα στην αγκαλιά. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Κυρίως γιατί συστήνεται μόνος του. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond. Ο Bond έχει προσπαθήσει... Α, ναι, τώρα βλέπω.
πόσο περιμένατε να κρατήσει αυτό το beat. Έχω εκπομπή να βγάλω. Ο Bond λοιπόν έχει προσπαθήσει να εξουδετερώσει τον Blofeld σε κάμποσες ταινίες, αλλά εκείνος γενικά δεν μασάει. Σε αντίθεση με άλλους κακούς όπως ο Σαγόνιας, που ως επιτοπλίστων μασάει. Αυτή είναι η φάση του. Γενικά, σε κάθε ιστορία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας απειλητικός, επιβλητικός κακός που κάνει τα πράγματα λίγο πιο ενδιαφέροντα. Μακάρι να είχαμε και εμείς έναν. Επίτρεψέ μου να συστηθώ. Είμαι ο Μάνος Τζαράκης. Σε ξέρω, είμαστε αδέρφια. Τι κάνεις εδώ? Μου είπαν ότι σταμάτησε η εκπομπή σου τον Απρίλιο. Ναι, αυτή είναι η δεύτερη σεζόν μου. Ζεις μονάχα δύο σεζόν, κυρία Τζαράκη. Φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο αδερφός μου. Δεν είναι η πρώτη του φορά στην εκπομπή. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Είναι απέσιος άνθρωπος. Να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μου κλέβει το πορτοφόλι. Εντάξει, πάρ' το τώρα. Τι κάνεις εδώ? Κύριε, ξαναδείς. Εντάξει, μας έχει πια παρα... Τι? Ήρθε κάποια στιγμή. Δεν σ' ακούω. Σταμάτα να χαϊδεύεις το μικρόφωνο. Κύριε, ξαναδείς. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να τσακωνόμαστε έτσι. Ήρθα να σου ευχηθώ για την καινούργια σεζόν. Και θέλω να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε. Άλλωστε, είμαστε φίλοι. Είμαστε αδέρφια. Έτσι σε θέλω. Έλα, ας δώσουμε τα χέρια. Οκ, συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους διάφορους James Bond. Γιατί όπως στο επάγγελμα του σερβιτόρου, έτσι και στο ρόλο του Bond έχουμε δει πολλούς ηθοποιούς. Αλλά ο πρώτος παραμένει και ο καλύτερος. Σον Κόνερι. Έκανε το χαρακτήρα του Bond απόλυτα cool και δεν είναι τυχαίο. Μιλάμε για το Sean Connery. Οτιδήποτε για να κάνει είναι απόλυτα cool. Εντάξει, ίσως όχι οτιδήποτε. Ξεχώρισε για το στυλ και την ιδιαίτερη προφορά του. Μία προφορά πιο χαρακτηριστική και από τις θείες μου στο Αγρίνιο, η οποία μεγάλωσε στην Οξφόρδη. Έχει πολύ χαρακτηριστική προφορά. Ο Sean Connery λοιπόν, τον βλέπεις και λες, είναι ο απόλυτος Βρετανός πράκτορας. Σε αντίθεση με τον αμέσως επόμενο Bond, τον George Lazenby, που δεν είναι ο απόλυτος Βρετανός πράκτορας. Και μόνο που τον βλέπεις, ξέρεις πως δεν παίζει να είναι Άγγλος ούτε στα ραντεβού του. Και ισχύει, διότι για το ρόλο του Bond όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μόνο μία πολύ συγκεκριμένη απέτηση. Να είναι Βρετανός ηθοποιός. Ο Lazenby δεν είναι τίποτα από τα δύο. Είναι από την Αυστραλία και είναι μοντέλο. Γιατί τον διάλεξαν, θα μου πείτε. Δεν ξέρω. Ο Lazenby είναι σαν το frozen yogurt. Ήρθε ξαφνικά, μας τον επέβαλαν με το ζόρι και χάθηκε εξίσου ξαφνικά. Επίσης, όπως και ο Lazenby, έτσι και το frozen yogurt, δεν είναι παγωτό. Κάπου εδώ σταματούν οι ομοιότητες. Αφού ο George λοιπόν έκατσε για μία ταινίες, περάσαμε στον επόμενο Bond, τον Roger Moore. Και οι ταινίες έγιναν ξαφνικά τόσο καρτουνίστικες και χαζοβιόλικες που θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει κάλλιστα στον Roger Rabbit. Ας δούμε λοιπόν μια τυχαία σκηνή. Οκ, ας δούμε καλύτερα μια συγκεκριμένη σκηνή. Κρατήστε απλά ότι ο Bond έχει κάτι κάψουλες με αέρα και τις χρησιμοποιεί για να σκοτώσει τον κακό. Έτσι. Και θα μου πείτε, εντάξει, τα ηχητικά εφέ που προσθέσαμε το έκαναν να φαίνεται ακόμα πιο γελίο. Το δέχομαι. Πάρτε και ένα βίντεο στο οποίο δεν πειράξαμε καθόλου τον ήχο. Αυτός ήταν λοιπόν ο Roger Moore. Ευτυχώς, στο μέλλον είδαμε καλύτερους Bond, όπως τον Pierce Brosnan και τον Daniel Craig, αλλά και τον Timothy Dalton, που είναι λίγο σαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρίως γιατί ξεχνάς ότι υπάρχει. Τώρα, συνήθως εδώ στην εκπομπή προσπαθούμε να αποφεύγουμε να μιλάμε για πολιτικά, γιατί δεν θέλουμε να παρεξηγηθεί κανένας. Αλλά εδώ μιλάμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να παρεξηγηθεί τι θα κάνει. Πρόσφατα λοιπόν ο Daniel Craig αποχώρησε από το franchise και περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος Bond, μιας και οι υποψήφοι που ακούγονται είναι αρκετοί. Μέχρι να μάθουμε όμως, ας κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια σκηνή που αποτελεί την πεμπτουσία του μύθου του James Bond. Βλέπεις αυτή τη σκηνή και λες, ναι, αυτό που βλέπω είναι αντιπροσωπευτικός, αυθεντικός, καθαρό έμος Bond. Όχι, αυτή δεν ήταν μια σκηνή από το Star Wars, ήταν και πάλι από ταινία του Roger Moore. Μάχη με λέιζερ στο διάστημα. Η αγγλική κατασκοπία στα καλύτερά της. Τώρα όμως, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα...
ρολόι. Ναι, δεν ξέρω τι περίμενα. Ατζαράκι! Όχι τόσο γρήγορα. Περπατούσα κυριολεκτικά σε αργή κίνηση. Ξέρεις τι εννοώ. Δώσ' μου πίσω το ρολόι μου. Οκ, με έπιασες. Ήταν λάθος. Μη χαλάμε το κλίμα συμφιλίου. Θυμίσου τις χαρούμενες στιγμές που περάσαμε μαζί. Ναι, ωραία, είχαμε περάσει τότε. Ταινιάρα η Λίστα του Σίντλερ. Ναι. Ή θυμάσαι την άλλη φορά. Κάτσε, από πότε είναι αυτό το flashback? Α, δεν είναι flashback. Θα γίνει τώρα. Και αυτό είναι για το βίντεο που έβαλες στο intro. Είσαι καλά? Μια χαρά, thanks. Καλά είμαι. Δώσε πάσα για σκέτς. Ναι, είχαμε ένα αφιέρωμα για τον James Bond, οπότε τώρα ένα σκέτς για τον James Bond. Ξέρετε, από αυτά που κάνουμε εμείς. Η καλύτερη πάσα ever. Με λένε Bond. James Bond. Καλά, δεν χρειάζεται να στείνεσαι, δεν θα γίνουμε και φίλοι. Πες μου απλά τι θέλεις. Θέλω μια βότκα μαρτίνι. Κουνημένη, όχι ανακατεμένη. Είσαι από αυτούς, ε. Θα με βάλεις τώρα να πάω πίσω να ανακατεύω ποτά. Θα σου φέρω ένα τσιπουράκι που έχω από τον Τύρνα Βοχήμα. Κουνημένο, όχι ανακατεμένο. Θα προσπαθήσω. Σέλφι. Ψάχνω μια γυναίκα. Όλοι μας, αδερφέ. Ψάχνω μια συγκεκριμένη γυναίκα. Εγώ στη θέση σου θα ψιλοέριχνα τις απαιτήσεις. Ξέρετε αυτό. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο πιστόλι, είναι και στυλό. Αν συνεχίσεις έτσι, θα βρεις το κουτί με τα παράπονα μια κριτική που θα πονέσει. Φίλε, ας μην το πάμε στα άκρα, οκ. Φίλε, δεν μπλέκεις. Αυτή είναι τώρα. Δεν ξέρω. Μοιάζει. Α, ναι. Αυτή είναι. Ναι, είναι και τσατσάρα. Καλησπέρα. Bond. James Bond. Τα πιο απαλά χέρια που έχω φιλήσει μετά τον πατέρα Νεκτάριο. Τα χέρια του ήταν σαν βελούδο. Θα σκότωνα για την ενυδατική του. Χάρηκα, κύριε Bond. Λόλα. Λόλα Παρτόλα. Τι, αυτό είναι όντως το όνομά σου? Ναι. Τι έγινε, σε φερλή, σε βάφτισε? Μην κρίνετε ένα βιβλίο από τον τίτλο του, κύριε Bond. Πίστεψέ με, αν ήσουν βιβλίο, θα σε διάβαζα όλο το βράδυ. Αυτό είναι φλερτ τώρα, ε. Εντάξει, λίγο στην αρχή πάντα θέλω έτσι να ζεσταθώ, αλλά μετά από λίγο θα είμαι πιο καυτός και απολάβα. Όχι, δεν λειτουργεί κάτι, έχω. Ναι, όχι, εντάξει, εγώ το κατάλαβα. Είναι λάβα, μου έρχεται εμένα τώρα μια λάβα. Ωραία. Παιδί! Όμως ξέρουμε και δύο το λόγο που ήρθατε εδώ. Σίγουρα όχι για το τσίπουρο Τυρνάβου. Κύριε Bond, ξέρουμε και δύο ότι ο λόγος της επίσκεψής σας εδώ δεν είμαι εγώ. Και εγώ μπορώ να σας... Συγγνώμη. Θυμήθηκα πάλι ότι σε λένε Λόλα Παρτόλα. Τι φάση με αυτό? Α, ναι. Καλώς το να. Θέλω να γεμίσει το ποτήρι της κοπέλας με ό,τι έπινε. Από μένα. Σαμπάνια του 62, ναι. Οπό, τι ξενόφερτα πράγματα είναι αυτά. Εδώ, τσιπουράκι. Μάλιστα. Θα πάρετε καραφάκι? Πόσο έχει? 7,5. Όχι, μωρέ, θα πιούμε από αυτό εδώ, ορίστε. Μια χαρά. Ναι. Μπορείτε τουλάχιστον να μου πληρώσετε για να κλείσω το ταμείο? Από τη συζήτηση μας μέχρι τώρα πιστεύετε ότι μπορούμε? Παρ' όλα αυτά, μπορείς να με πληρώσεις έτσι κι αλλιώς. Κάνα φιλοδόρημα. Καμιά αποδειξούλα. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Ξέρω τι σκέφτεστε. Πού χάθηκε ο Γιώργος Λεμπέσης? Δεν ξέρω τι σκέφτεστε, αλλά ξέρω το λόγο που είστε εδώ. Πού τα ξέρεις όλα αυτά? Δεν έχετε μόνο εσείς ειδικά ταλέντα, κύριε Bond. Α, με εμένα το λες. Είδα προχθές στο YouTube έναν τύπο που έλυνε κύβο του Ρούμπικ με τα πόδια. Με τα πόδια, ρε φίλε. Είστε λίγο βλαμμένος, κύριε Bond. Λέγεται James. Εξάλλου, το όνομά μου είναι ένα από τα δύο πράγματα που με κάνουν να ξεχωρίζω. Το άλλο ποιο είναι? Το επίθετό μου. Γιατί υπάρχουν πολλοί James. James Bond όμως, μόνο δύο. Εγώ και ο παππούς μου. Κτηνοτρόφος. Θεός χωρέστε. Τι κάνεις? Sorry, απλά είχαμε μία παύση εδώ και νόμιζα ότι υπάρχει κάτι. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω, λίγο αυτά δεν μπορώ να τα διαβάζω, με μπερδεύουνε. Ναι, κάτι κατάλαβα. Άκουσέ με. Ξέρω ότι ήρθες εδώ για να δεις τον εργοδότη μου. Ξέρω, μπορεί.
Ακολούθησε με. Ναι. Εμείς οι δύο δεν τελειώσαμε. Α, όχι, τελειώσαμε. Εγώ προσωπικά τελείωσα μαζί σου, είμαι κομπλέ. Γεια. Facebook έχεις? Είμαι ο Bond, James Bond. Γεια σου, Bond, James Bond. Σε περίμενα. Πώς ήξερες ότι θα έρθω τώρα? Δεν το ήξερα. Δύο εβδομάδες σε περιμένω. Κάθε μέρα το στείλουμε όλο αυτό από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να μας βρεις λίγο γρηγορότερα. Άργησα επίτηδες. Ήταν όλα μέρος σχεδίου. Δεν νομίζω. Όλα εντάξει? Ναι, κάτι θυμήθηκα. Επίσης, με καθυστέρησε η Λόλα. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Επειδή άκουσα τι σου είπε μόλις, δεν σε πιάνω. Προς την παράσπιση μου, ναι, δεν ήξερα ότι μ' άκουγες. Αλλά δεν με νοιάζει, τύπουσαν εσένα, εγώ τους τρώω για πρωινό. Πρωινιέσαι για σκληρός, ε. Το βλέπεις αυτό το αυγό? Είναι σκληρό απ' έξω, αλλά σπάει εύκολα. Τα αυγά τα τρώω για πρωινό. Έχεις κοιτάξει το διάβολο κατάματα, κύριε Μποντ? Ναι, πρόπερση. Σταμάτα το αυτό! Ήταν ρητορική ερώτηση, μου χάλεσες την ατάκα! Άκουσε με. Σκάσε! Είσαι ετοιμόλογος, αλλά απερίσκεπτος. Θα ακούσεις το σχέδιό μου. Παιδιά, όχι πάλι. Έλα τώρα. Τι? Εντάξει, είμαι ο James Bond. Ξέρεις πόσα σχέδια έχω ακούσει. Είναι σαν να έρχεται κάποιος τυχαίος και να σου λέει το όνειρο που είδε χθες βράδυ. Ωραίο είναι, αλλά μόνο για εκείνον. Δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον. Πρώτον, ouch, αυτό πόνεσε. Και δεύτερον, είσαι στο κρυσφύγετό μου. Θα ακούσεις το σχέδιό μου, θέλεις δεν θέλεις. Ouch, γι' αυτό πόνεσε. Ωραία, μπορώ τουλάχιστον να κοιτάω το κινητό μου. Θα σ' ακούω, αλλά περιμένω και κάτι mail. Ναι, καλέ, κάνε δουλειά σου. Λοιπόν, το ξέρεις ότι ο πλανήτης μας κατοικείται από αυτά τα μικρά εγωιστικά πλασματάκια που καταστρέφουν το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Και εγώ δεν το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν έφτιαξα ένα τεράστιο λέιζερ. Ναι, πιάσε κόκκινο. Θα αντιστρέψω τους μαγνητικούς πόλους, θα βυθίσω όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες κάτω από τους ωκεανούς και τέλος θα εξαπολύσω τις μαϊμούδες. Ωραίο, ωραίο. Να σου πω τώρα μία τρύπα στο σχέδιό σου που παίζει να μην έχεις σκεφτεί. Αφού μου το είπες όλο αυτό τώρα, εγώ. Γιατί να μην σε σκοτώσω αυτή τη στιγμή? Θα ρισκάρεις κάτι τέτοιο, κύριε Bond. Νομίζεις δεν το έχω σκεφτεί? Θα σου πω κάτι, νομίζω ότι δεν το έχεις σκεφτεί. Και μεταξύ μας, είμαι σε αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν με σκοτώνει κανείς με το που μπαίνω στο κρυσφύγετό του. Δεν είναι ότι τους ευνηδιάζω κιόλας. Οι περισσότεροι με περιμένουν. Πολλοί με φροντίζουν κιόλας. Μου δίνουνε φαΐ, γυναίκες, κουστούμια, σουίτες. Δεν έχω ιδέα γιατί. Τέλος πάντων, μη σε ζαλίζω τώρα και σένα. Μια στιγμή, κύριε Bond. Κάτι δεν έχεις υπολογίσει. Ρε άνθρωπε, σου έχω ακυρώσει 15 μπλόφες μέχρι τώρα. Πραγματικά έχεις αρχίσει να γίνεσαι στενάχωρος. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά σχεδόν εύχομαι να μου τη φέρεις. Θυμήθηκες κάτι πάλι? Όχι. Δεν υπολόγισες το δηλητήριο στο τσίπουρο Τυρνάβου. Α, αυτό είναι? Ναι, οκ. Okay. Δεν ήπιε κανείς από αυτό το πράγμα. Γενικά, αν θέλετε να δηλητηριάσετε κόσμο, δοκιμάστε τουλάχιστον να φέρετε κανένα ποτό της προκοπής μας και γίνει δουλειά. Να σου πω τώρα, επειδή έχω να πάω σε άλλα 4 κρυσφύγετα σήμερα και ξέρεις πως είναι, σε πειράζει λίγο να το τρέξουμε? Να σου πω, έτσι. Κίνητος! Θεώρησε αδειών. Τι γίνεται εδώ πέρα? Όλα καλά, όλα καλά, μην ανησυχείς. Έχω άδεια να σκοτώνω. Ορίστε. Φίλε, αυτή έχει λήξει από το 2007. Ναι, η αλήθεια είναι πως το αμέλησα λίγο. Δευτέρα θα το δω, υπόσχομαι. Δευτέρα να πάω να το δω. Τώρα εδώ δεν μπορούμε λίγο που είμαστε εδώ να το δούμε. Να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο, αν γίνεται. Δεν γίνεται. Συγγνώμη, θα μπλέξω με κυρία για προστάμενο. Για να είμαι σε ξένο σπίτι, τώρα έχω εκτεθεί εδώ στα παιδιά. Απλά μην το σκοτώσω, ελπίζω να καταλαβαίνεις. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια. Εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε, κύριε Bond. Αλλά μετά την Κυριακή, γιατί έχω μια βάφτιση και. Ναι, αλλά είναι ήδη Ιούλιος, έχουν αρχίσει οι άδειες. Τώρα καλοκαίρι θέλω να πάω τις διακοπές μου. Καλά, μπορούμε να βγούμε για ένα καφεδάκι και με σκοτώνετε εκεί. Ναι, αλλά μην μου καταστρέψεις τον κόσμο μέχρι να βρεθούμε. Όχι, παιδιά, είμαστε. Έλα, ωραία, λοιπόν. Γεια. Yeah. Yeah. Δεν σε κεράσαμε κάτι όμως. Τα κακή. Ναι, μα. Το ξέχασα. Μυστικός πράγμα. Αυτά είναι. Λόλα! Το ένιωσες αυτό?
Από την ώρα που μπήκα στον χώρο νιώθω τελείως διαφορετικά. Λογικό. Μπήκε στον κατεξοχήν χώρο χαράς και ψυχαγωγίας. Ναι, αλλά είναι σαν να έφτιαξε τελείως τη διάθεσή μου. Σοβαρά. Και η χρόνια κατάθλιψή σου. Ξέρω την κατάθλιψή μου. Σου λέω νιώθω τέλεια. Μακάρι να μπορούσα να πάρω αυτή την αίσθηση και στο σπίτι μου. Μπορείς, διότι αυτός ο χώρος δεν προσφέρει μόνο ψυχαγωγία εδώ. Μπορείς να πάρεις αυτή την ψυχαγωγία και να την απολαύσεις σπίτι σου. Τέλειο! Όχι, πρέπει να πληρώσεις. Δεν λειτουργεί έτσι. Η Blizzard ως εταιρεία έχει κυκλοφορήσει γύρω στους 30 τίτλους παιχνιδιών. Οι 15 από αυτούς είναι Warcraft. Ένα από τα ελάχιστα παιχνίδια της εταιρείας που δεν είναι Warcraft είναι το σημερινό παιχνίδι Overwatch. Οι δημιουργοί το περιγράφουν ως ένα multiplayer παιχνίδι συνεργασίας με τους παίχτες να σχηματίζουν ομάδες που πρέπει να δουλέψουν μαζί σε ένα παιχνίδι που το gameplay του προωθεί τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν έγινε σαφές από τις περιγραφές των δημιουργών, αλλά συνεργασία. Η εμπειρία μου από βιντεοπαιχνίδια βέβαια λέει ότι όταν είσαι σε multiplayer και σε ξεφτιλίζει ένα 12χρονο από την Κίνα, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι είναι η συνεργασία. Ως παίχτης έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις μέσα από μια πληθώρα πρωτότυπων χαρακτήρων όπως τον παππού του Cyclops, τον Clint Eastwood από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο, τον Lord Zedd από τους Power Rangers, αυτό το τατουάζ από Γάμπα Γκοθά και φυσικά έναν πρεσβείο παγορίλα. Στόχος του παιχνιδιού είναι να διαφυλάξεις ή να επανακτήσεις συγκεκριμένα σημεία στο χάρτη. Κάτι που επιτυγχάνεται πάντα με συνεργασία. Φίλες και φίλοι, τα social media της εκπομπής είναι αυτά για προτάσεις, ιδέες και cyberbullying. Τα δικά μου social media είναι αυτά. Τώρα, για αυτή την εκπομπή δεν έχουμε ετοιμάσει κάποιο τέλος, οπότε είπαμε να σας δείξουμε ένα έτοιμο, κλασικό κινηματογραφικό τέλος. Ορίστε. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Αυτό ήταν. Και οι θεατές, το ξέρεις ότι ο μόνος λόγος που βλέπουν την εκπομπή είναι για να δουν το τέλος. Ειλικρινά, αγαπητέ μου, δεν δίνω δεκάρα.